Κύριε Βαρδαβάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλουμε να μας μιλήσετε για όσα βιώνει το νοσηλευτικό προσωπικό αυτή την περίοδο. Έχετε ξαναζήσει, θα την πω τη λέξη όπως την αισθάνομαι, έναν τέτοιο εφιάλτη σαν αυτόν που ζούμε αυτή την περίοδο? Επιτρέψτε μου, κύριε Χατζηνικολάου, πριν ξεκινήσω, να εκφράσω εκ μέρους όλων των συναδέλφων μου τα συλληπιτήρια πρώτα-πρώτα στις οικογένειες των θανόντων, αλλά και την αλληλεγγύη μας στους νοσούντες και στις οικογένειές τους, ανάμεσά στους και σε 73 τουλάχιστον συναδέλφους μας υγειονομικούς και πάνω από 400 που είναι σε καραντίνα, που ακριβώς λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε εξοπλισμό, όπως ακούστηκε και στα προηγούμενα ρεπορτάζ σας, ακόμα και σε μέσα ατομικής προστασίας, εκτέθηκαν, νοσούν ή είναι σε καραντίνα και πολλές φορές οι υπηρεσίες αρνούνται σε αυτούς ακόμα να κάνουν και την ειδική εξέταση. Προφανώς βιώνουμε μια πρωτόγνωρη μάχη και εμείς το λέμε ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη μάχη πρέπει, για να είναι νικηφόρα, να ενταχθεί κάτω από ενιαίο κρατικό έλεγχο το σύνολο των δομών υγείας της χώρας, δημόσιου και ιδιωτικού, αυτοαπασχολούμενοι δημόσιοι και ιδιωτικοί υγειονομικοί, όλοι μαζί κάτω από ενιαίο κρατικό έλεγχο και με επίταξη όλων των αναγκαίων υλικών, για να μπορέσουμε, όπως είπατε και εσείς, να βγούμε πραγματικά νικητές από την πρωτόγνωρη μάχη που θα δώσουμε. Οι συνθήκες που βιώνουν... Οι ελλείψεις καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικές. Ναι, θα σας πω τι βιώνουν οι εργαζόμενοι στις δημόσιες μονάδες υγείας και στο νοσοκομείο μου και στο άλλο. Πρώτα-πρώτα υπάρχει μια πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού, το οποίο δεν είναι καινούριο φαινόμενο, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι σημερινές αυξημένες απαιτήσεις για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, σύν το γεγονός που σας είπα ότι εκατοντάδες συνάδελφοί μου ή νοσούν είτε σε καραντίνα, επιτείνουν την έλλειψη. Αν μου επιτρέψετε, μπορώ να σας πω 2-3 νουμεράκια. Να τα ακούσουμε. Ναι. Αν και οι ελλείψεις σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, σε γιατρούς ξεπερνάνε τις 6.000 και στο υπόλοιπο προσωπικό ξεπερνούν τους 20.000, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρόσληψη 2.000 περίπου συμβασιούχων, που και αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Αν και όλοι αναγνωρίζουν ότι η ύπαρξη ατομικών μέσων προστασίας, αντισηπτικών, ρόμπες, προστατευτικές μάσκες, γάντια είναι απαραίτητα για να σταθεί όρθιο το υγειονομικό προσωπικό και να προστατεύσει και την υγεία των νοσηλευτών και των ασθενών, οι ελλείψεις έχουν φτάσει στο σημείο που μία μάσκα γίνεται περιζήτητη. Δίνεται μία μάσκα που η διάρκεια της είναι για λίγες ώρες, σε γιατρούς για να την κρατήσουν για 24 ώρες, για νοσηλευτές να την κρατήσουν για 8 ώρα. Δίνονται με το σταγονόμετρο ακόμα και τα αντισηπτικά στα νοσοκομεία. Φαντάζομαι ότι είναι γνωστό το παράδειγμα του νοσοκομείου της Χαλκίδας, που εκεί τελείωσαν και βρισκόμαστε, κύριε Χατζηνικολάου, στον 21ο αιώνα, δεν βρισκόμαστε στο 1800 ούτε στο 1900, που ακριβώς επειδή έχουν τελειώσει οι προστατευτικές μάσκες, καλεί το νοσοκομείο τους εργαζόμενους να ράψουν προστατευτικές μάσκες. Μάλιστα. Και αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Στα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία, αλλού με πρωτοβουλία των ίδιων των εργαζομένων, αλλού πάνω από τις εντολές των διοικήσεων, ράβονται μάσκες. Καταλαβαίνετε ότι όταν βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, με τέτοια εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, με τι εξοπλισμό καλούμαστε εμείς οι εργαζόμενοι να δώσουμε μια μάχη και να την κερδίσουμε. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη μεριά μας να την κερδίσουμε αυτή τη μάχη, αλλά απαιτούμε, δίπλα στην ατομική ευθύνη που προφανώς είναι αναγκαία, να υπάρχει και η συλλογική, η κρατική ευθύνη, σαφής, για να αντιμετωπιστούν οι εγκληματικές ελλείψεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Κύριε Βαρδαβάκη, το θέμα του υγειονομικού υλικού είναι ένα μεγάλο παγκόσμιο θέμα αυτή τη στιγμή. Ακούγαμε στα ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες ότι ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έλλειψη στις μάσκες, έχουν έλλειψη στα τζέλ με τα οποία απολυμένονται και προσπαθούν όλοι να πετύχουν εισαγωγές, καθώς η παγκόσμια παραγωγή είναι προφανές ότι δεν επαρκεί. Ελπίζουμε να ακούσουν οι αρμόδιοι την έκκλησή σας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για όσα όλοι σας κάνετε για την ελληνική κοινωνία. Είμαστε εδώ, σας στηρίζουμε, σας αγαπάμε. Να αναλάβει και την ευθύνη του κράτους και γι' αυτό να μας βάζουμε, και γι' αυτό βάζουμε φωνή μαζί σας να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει για να προστατευτείτε. Ευχαριστώ τον κύριο Βαρδαβάκη.